Σαμουήλ Α, είμαστε σελίδα 275 και στο ΙΓ κεφάλαιο. ΙΓ κεφάλαιο, σελίδα 275, είναι το μάθημά μας από το βιβλίο Σαμουήλ Α. Ο Σαούλ ήταν βασιλεύς ενός έτους. Αφού δε βασίλευσε 2 έτη επί τον Ισραήλ, έκλεξεν ο Σαούλ εις αυτόν 3.000 εκ του Ισραήλ και ήσαν μετά του Σαούλ 2.000 εν Μιχμάς και εν το όρι Βεθήλ και 1.000 ήσαν μετά του Ιωνάθαν εν Γαβαά του Βενιαμίν. Το δε υπόλοιπον του λαού εξαπέστειλεν έκαστον εις την σκηνήν αυτού. Και επάταξεν ο Ιωνάθαν την φρουράν των Φιλιστέων, την εν το βουνό, και ήκουσαν οι Φιλιστέοι και σάλπισεν ο Σαούλ δια της σάλπιγκος εν πάση τη γη λέγον ας ακούσωσιν οι Εβραίοι. Και πάσο ο Ισραήλ ήκουσε να λέγουσιν επάταξεν ο Σαούλ τη φρουρά των Φιλιστέων και μάλιστα ο Ισραήλ μισείται υπό των Φιλιστέων και συνήχθη ο λαός κατόπιν του Σαούλ εν Γαλγάλης. Οι δε Φιλιστέοι συνηθρίστησαν δια να πολεμήσωσιν μετά του Ισραήλ 30.000 αμαξών και 6.000 υπέων και λαός ως η άμμος επί του χείλους της θαλάσσης κατά το πλήθος και ανέβησαν και στρατοπέδευσαν εν Μιχμάς προς ανατολάς της Βεθ Αβέν. Ότε οι άνδρες του Ισραήλ είδον ότι ήσαν εν αμηχανία διότι ο λαός εμικροψύχη, τότε εκρύπτεται ο λαός εις τα σπήλαια και στα πεκνόφυτα και εις τους βράχους και στα οχυρά μέρη και εις τους λάκους. Και την έσεκ των Εβραίων διέβησαν τον Ιορδάνη προς την γην Γαδ και Γαλάδ. Ο δε Σαούλ αυτός ήτο ακόμη εν Γαλγάλης και πάσο ο λαός τρέμων κατόπιν αυτού. Και περιέμενεν 7 ημέρες κατά των διορισμένων καιρών υπό το Σαμουήλ. Αλλά ο Σαμουήλ δεν ήρχε το εις Γάλγαλα και ο λαός διεσκορπίζεται από πλησίον αυτού. Και είπε ο Σαούλ, φέρετε εδώ προς εμέ το ολοκαύτωμα και τα ασυρηνικά προσφοράς και προσέφερε το ολοκαύτωμα. Και όσε τελείωσε προσφέρον το ολοκαύτωμα, ιδού ήλθεν ο Σαμουήλ. Και εξήλθεν ο Σαούλ, η συνάντηση αυτού, δια να χαιρετήσει αυτόν. Και είπε ο Σαμουήλ, τι έκαμες? Και απεκρίθη ο Σαούλ, επειδή είδον ότι ο λαός διασκορπίζεται απ' εμού, και σε δεν ήλθε στην διορισμένη ημέραν, οι δε Φιλιστέοι συνηθρίζονται εις Μιχμάς, δια τούτο είπα τώρα, θέλουν συγκαταβεί οι Φιλιστέοι εναντίον μου εις Γάλγαλα, και εγώ δεν έκαμα δέησιν προς τον Κύριον. Ετόλμησα λοιπόν και προσέφερα το ολοκαύτωμα. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, «Συ έπραξα αφρόνος. Δεν εφύλαξα το πρόσταγμα του Κυρίου του Θεού στο οποίο προσέταξε εισέ. Διότι τώρα ο Κύριος ήθελε στερεώσει την βασιλεία σου επί τον Ισραήλ έως του αιώνος. Αλλά τώρα η βασιλεία σου δεν θέλει στηριχθεί. Ο Κύριος σε ζήτησε σε αυτόν άνθρωπον κατά την καρδίαν αυτού. Και διόρισον ο Κύριος αυτό να είναι άρχον επί των λαών αυτού, επειδή δεν εφύλαξες εκείνο το οποίο προσέταξε νησέ ο Κύριος. Και σηκώθη ο Σαμουήλ και ανέβη από Γαλγάλων εις Γαβαά του Βενιαμίν. Ο δε Σαούλ ηρύθμιζε των λαών των ευρεθέντα μετ' αυτού περίπου 600 άνδρας. Και ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν ο υιός αυτού και ο λαός ευρεθείς μετ' αυτόν εκάθιντο εν Γαβαά του Βενιαμίν. Οι δε Φιλιστέοι σαν στρατοπεδευμένοι εις Μιχμάς και εξήλθον λεϊλάτε εκ του στρατοπέδου των Φιλιστέων εις 3 σώματα. Το εν σώμα εστράφει εις την οδόν Οφρά προς την γην Σογάλ και το άλλο σώμα εστράφει εις την οδόν Βεθ Ορών και το άλλο σώμα εστράφει στην οδόν του Ορίου το οποίο βλέπει προς την κοιλάδα Σεβοήμ κατά την έρημον. Και εσύ διουργός δεν ευρίσκεται εν πάση τη γη Ισραήλ, διότι Φιλιστέοι είπον μήποτε οι Εβραίοι κατασκευάσουν συρρομφέας ή λόγχας. Και κατέβαινον πάντες οι Ισραηλίτες προς Φιλιστέους δια να κονώσουν έκαστο στο ηνίον αυτού, την δικέλα αυτού και την αξίνην αυτού και τη σκαπάνην αυτού. Ο Σάκης ήθελον αμβληθεί, εσκαπάνε και εδικέλε και τα τρίκρανα και εαξίνε αυτών και ακόμη δια να οξύνωσιν τα βούκεντρα αυτών. Δια τούτο εν τη ημέρα της μάχης δεν ευρίσκεται ούτε μάχαιρα, ούτε λόγχη εις την χείρα την ως εκ του λαού του όντος μετά του Σαούλ και Ιωνάθαν. Εις τον Σαούλ όμως και εις τον Ιωνάθαν τον Ιώνα αυτού ευρέθησαν. Η δε φρουρά των Φιλιστέων εξήλθε προς το πέρασμα Μιχμάς. Αμήν. Έχει αλλάξει πια η οικονομία
του λαού Ισραήλ και από τους κριτές έχουμε μπει πια στη βασιλεία. Κάτι που δεν άρεσε στο Θεό, ήταν αίτημα του Ισραήλ και ο Θεός το αποδέχτηκε. Το αποδέχτηκε και τους έδωσε τώρα άλλες εντολές και άλλη πρόταση ευλογίας. Δεν ήταν καλό αυτό που κάνατε με το βασιλιά, να ζητήσετε βασιλιά, παρόλα αυτά εγώ σας δίνω, αλλά προσέξτε τώρα πάντα να περπατάτε σύμφωνα με το θέλημά μου και εγώ πάλι θα σας ευλογώ και πάλι θα είμαι μαζί σας. Και είναι αυτό το οποίο είπαμε και την περασμένη Δευτέρα, ότι και αν δεν κάνουμε, δεν εκλέξουμε αυτό που ο Θεός θέλει, εάν μετανοήσουμε, φοβηθούμε το Θεό όπως ο λαός Ισραήλ και πάλι ο Θεός είναι μαζί μας και να μας ευλογήσει. Και φέραμε σαν παράδειγμα την περασμένη Δευτέρα ότι εάν ένας νέος έχει εντολή από το Θεό να πάρει αυτή την κοπέλα ή ένας άνθρωπος σε αυτή τη δουλειά ή ένα ζευγάρι σε αυτή την οικογένεια, μια οικογένεια σε αυτή την εκκλησία και δεν κάνει το θέλημα του Θεού, δεν αρέσει στο Θεό, έχασε την πλήρη και τέλεια ευλογία, αλλά όμως ο Θεός και πάλι, εάν μετανοήσουν, αν επιστρέψουν στο Θεό, αν εξομολογηθούν και ομολογήσουν το σφάλμα τους, τότε και πάλι θα βρούνε χάρη από το Θεό. Τώρα λοιπόν, ο λαός Ισραήλ έχει βασιλιά το Σαούλ. Και από εδώ και πέρα τώρα αρχίζει η πορεία του λαού Ισραήλ με βασιλιά, αλλά ιδιαιτέρως η πορεία του Σαούλ σαν βασιλιάς. Γιατί εκείνο που ιδιαιτέρως εξετάζει ο Θεός είναι την προσωπική μας πορεία. Βεβαίως έχουμε κάθε ένας μας, κάθε ένας από μας έχει τη δική του, το δικό του φορτίο, το δικό του σταυρό, το δικό του βάρος, έχει τις δικές του ευθύνες, τις δικές του εξουσίες. Κάθε ένας από τους ανθρώπους γίνεται πατέρας. Άρα λοιπόν έχει την ευθύνη της οικογένειας, γίνεται μητέρα, έχει την ευθύνη των παιδιών, γίνεται πρεσβύτερος, έχει την ευθύνη της εκκλησίας. Είναι επαγγελματίας, έχει την ευθύνη να είναι φως και αλάτι της γης στο περιβάλλον του. Αλλά εκείνο που ενδιαφέρει τον Θεό περισσότερο και εξετάζει, διότι εξ αυτού δημιουργούνται οι συνθήκες της ευλογίας στον άνθρωπο και της καλής και το καλό, και του αποτελεσματικού έργου του είναι η προσωπική του ζωή. Εάν στη σχέση μου με το Θεό είμαι ευάρεστος σε αυτόν, θα είμαι καλός πατέρας. Γιατί θα μου κάνει καλά τα παιδιά μου ο Θεός. Θα είμαι καλός επαγγελματίας, θα είμαι καλός πρεσβύτερος. Η σχέση μας η προσωπική με το Θεό έχει άμεσες συνέπειες με το έργο μας και με την καρποφορία μας προφανώς. Τώρα λοιπόν είναι κάτω από το στόχαστρο του Θεού ο Σαούλ. Τον έκανε βασιλιά ο Θεός, τον εξέλεξε και τον έθεσε βασιλιά στον Ισραήλ ο Θεός, γιατί όπως είπαμε ήταν ταπεινός, υπάκουος, πρόθυμος. Δεν αρνήθηκε στον πατέρα του να πάει να ψάξει να βρει τα γαϊδούρια. Όταν του είπε ότι εσένα διάλεξα, ταπεινώθηκε και λέει δεν αξίζω. Όταν ήρθε ο καιρός κρύφτηκε. Είχε αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά για να γίνει, αλλά πρέπει να έχει και τα ωραία χαρακτηριστικά για να διατηρηθεί. Και αυτό αδερφοί είναι πιο σημαντικό. Γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι να φτάσουμε στο τέλος. Εκείνο που έχει σημασία όταν λέμε καλό ταξίδι δεν είναι μόνο η απογείωση να είναι σωστή και το ταξίδι αλλά και η προσγείωση να είναι καλή για να είναι καλό το ταξίδι μας. Και αυτό που λέει η Γραφή είναι ο υπομείνας έως τέλους. Αυτός θέλει σωθεί. Τώρα κρίνεται γιατί στον Θεό είναι να παρατηρεί τους ιούς των ανθρώπων. Αυτό είναι εξουσία και ευθύνη του Θεού. Τώρα λοιπόν παρατηρείται και κρίνεται ο Σαούλ. Δικαίως έγινε βασιλιάς. Θα διατηρηθεί βασιλιάς. Θα φύγει από το έργο του αυτό ένδοξα. Μην ξεχνάτε ότι και τον Ιούδα τον εξέλεξε ο Χριστός. Αλλά δεν
διατηρήθηκε γιατί η καρδιά του στον δρόμο χάλασε. Και το κύριο χαρακτηριστικό των ανθρώπων τους οποίους ευλογεί ο Θεός και στη διατήρηση αλλά και στο τέλος είναι η σταθερότητά τους και η στερεότητά τους στις εντολές του Κυρίου, η υπακοή τους. Θυμηθείτε τον Αβραάμ. Σ' όλη του τη ζωή ήταν πιστός και ακολουθούσε το Θεό και έκανε και λάθη. Αλλά τα λάθη δεν τα λάβει υπόψη του ο Θεός. Όπως και ο Δαβίδ. Έκανε λάθη. Αλλά τα λάθη του δεν τα λάβει υπόψη του ο Θεός όταν μετανόησε. Αλλά λάθος από λάθος έχει μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Λάθος από λάθος. Τώρα έχει μια εντολή ο Σαούλ από τον Θεό να εμφανιστεί στα Γάλγαλα, να περιμένει τον Σαμουήλ 7 ολόκληρες μέρες, να κάνει ολοκαύτωμα ο Σαμουήλ και να παραδώσει ο Θεός στον Σαούλ τους Φιλιστέους. Καθαρή εντολή. Ευθύς εξ αρχής. Δεν αφήνει κενά ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού για τον δούλο του Θεού, για τον δούλο και τη δούλη του Θεού είναι εντολή. Για τα παιδιά του Θεού είναι προτροπή. Αλλά για τον δούλο του Θεού είναι εντολή. Και καλό είναι να θεωρούμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ότι με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ο Θεός εντέλεται σε μας, μας δίνει εντολές. Θυμηθείτε την εντολή που έδωσε στον Αδάμ και την Εύα. Όλα είναι στην εξουσία σου, εκτός από τον καρπό ενός δέντρου. Πόσα δέντρα ήταν εκεί μέσα? Άπειρα, διάφορα, όλα όμορφα. Και από όλα αυτά τα δέντρα ένα ήταν απαγορευμένο για τον Αδάμ και την Εύα. Και σε μας όλα επιτρέπονται, αδερφοί. Ένα είναι απαγορευμένο. Για τους δούλους του Θεού ιδίως. Η ανομία, η παράβαση και η αμαρτία. Και υπάρχουν αμαρτίες που συγχωρούνται όλες, αλλά στην παράβαση και στην ανομία τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Παραδείγματος χάρη, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Απαγορεύεται από το Λόγο του Θεού να παντρευτεί κάποιος που χώρισε ξανά, εφόσον ζει η γυναίκα του. Εάν συμβεί αυτό, τότε τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Πολύ σοβαρά. Ποια θα είναι η εξέλιξη? Είναι πολύ σοβαρά. Γιατί μπορεί να κάνει παιδιά, μπορεί να προχωρήσει, αλλά το πρόβλημα είναι μεγάλο. Γιατί για στα μάτια του Θεού είναι μιχός. Αλλά υπάρχουν πολλές τέτοιες εντολές μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, στις οποίες πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί ο Θεός θέλει όχι θυσία, υπακοή. Η υπακοή στο Λόγο του Θεού είναι αυτή που προσδιορίζει τη ζωή του ανθρώπου από την αρχή μέχρι το τέλος στην ευλογία του Θεού, στο έργο του Θεού, στο σχέδιο του Θεού, στη χάρη του Θεού. Ο Σαούλ λοιπόν ένα χρόνο βασιλιάς, δεύτερος χρόνος βασιλιάς, ήρθε η ώρα. Μάζεψε 3.000 στρατιώτες, 2.000 για τον εαυτό του και 1.000 για τον Ιωνάθαν. Όλα μέχρι εδώ καλά. Ο Ιωνάθαν επιτίθεται στην φρουρά των Φιλιστέων και την κατατροπώνει, προσκαλεί όλον τον Ισραήλ και όλος ο Ισραήλ υποτάσσεται και υπακούει και έρχεται προς αυτόν. Όμως το ότι είναι υπάκουος δεν σημαίνει ότι θα έρθουν δυσκολίες. Δυσκολίες θα έρθουν, δοκιμασίες θα έρθουν. Ακόμη και αδιέξοδα θα έρθουν. Και ήρθαν. Οι Φιλιστέοι ξεσηκώθηκαν όλοι.
και συγκεντρώθηκαν σε πόλεμο 30.000 άμαξες, 6.000 υπείς και λαός ο Σιάμος οι επί του χείλους της θαλάσσης κατά το πλήθος. Και ανέβησαν και στρατοπέδευσαν προς Ανατολάς εναντίον του λαού Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ βλέποντας, όχι με πίστη αλλά κατά το φαινόμενο, όχι με εμπιστοσύνη στο Θεό, αλλά λογαριάζοντας τις δικές τους δυνάμεις, έχασαν το θάρρος τους. Έχασαν την παρησία τους, μικροψύχησαν και άλλοι εκρύπτοντος στα σπήλαια, άλλοι στα πεκνόφυτα, άλλοι στους βράχους, άλλοι στα οχυρά μέρη, άλλοι σε λάκους, πήγαν και κρύφτηκαν μέσα σε λάκους και άλλοι πέρασαν τον Ιορδάνη και πήγανε από την γη Γάδ και Γαλάδ. Και ο Σαούλ έμενε ακόμη στα Γάλγαλα, οδε όλος ο λαός έτρεμε μαζί του. Ξεκίνησε με 3.000 στρατιώτες, μαζεύτηκαν πάρα πολλοί, στο τέλος κατάτησε με 600 άντρες. Περίμενε, υπέμεινε μία μέρα, δύο μέρες, ήξερε την εντολή του Θεού και περίμενε 7 ολόκληρες μέρες, όπως είχε πει ο Σαμουήλ. Και αυτό είναι το φοβερό, αδερφοί. Περίμενε 7 μέρες, αλλά δεν περίμενε μέχρι το τέλος. Δεν μικροψύχησε την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη. Δεν απέκαμε την τέταρτη, την πέμπτη. Την 7η μέρα απέκαμε. Δηλαδή λίγες ώρες. Κοιτάξτε πόσο σοβαρό είναι. Για λίγες ώρες θα χάσει τα πάντα. Για λίγες ώρες. Είναι ο φόβος του και η κακή πρόβλεψη που προκαλεί ο φόβος. Ο φόβος, τι θα κάνω τώρα. Αυτός ο φόβος, αδερφοί, είναι κάτι που τον έχουμε ζήσει. Τι θα κάνω τώρα. Δεν είναι πολύ σοβαρό. Όλα ανάποδα. Ο εχθρός μεγάλος. Τι θα κάνω τώρα. Και η σωστή απάντηση είναι, τώρα πρέπει να μείνω υποτεταγμένο στο Λόγο του Θεού ακόμη περισσότερο. Ξέρετε όμως η καρδιά του ανθρώπου τι κάνει. Θα φύγω. Θα το σκάσω. Απελπίστηκα, απογοητεύτηκα, δεν αντέχω άλλο. Θα φύγω. Αυτός είναι ο φόβος της ταλαιπωρίας. Και για να το πω πιο καλά, ο φόβος της κατάρας, αδελφοί. Ενώ ο Θεός τι θέλει, πίστη, επιμονή, υπομονή. Πίστη στο Λόγο του Θεού, υπακοή στο Λόγο του Θεού. Τρία είναι αυτά που μένουνε. Πίστη, ελπίς, αγάπη. Αν τα χάσουμε αυτά και ένα από αυτά να χάσουμε, που εκεί πέρα αρχίζει το πρόβλημα. Και αρχίζει η φαντασία να δουλεύει. Να δημιουργεί σενάρια απελπισίας και απογοήτευσης και αποτυχίας. Σενάρια τρομακτικά. Πόπο λέει, τώρα θα κατέβουν οι Φιλιστέοι εναντίον μου στα Γάλγαλα. Και εγώ δεν είμαι έτοιμος, δεν έκανα δέηση προς τον Κύριο. Καταστραφήκαμε. Και αποφασίζει να κάνει αυτό που δεν επιτρέπεται. Γιατί δέηση και προσφορά τότε έκαναν μόνο οι ιερείς. Μόνο οι κριτές. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει από κακές σκέψεις. Από σκέψεις φόβου. Από σκέψεις απελπισίας. Από σκέψεις απιστίας. Να το πω πιο σωστά, από σκέψεις φυγής. Όσο πιο δύσκολα έρχονται τα πράγματα,
τόσο πιο κοντά στο Θεό. Αυτή είναι η λύση των πραγμάτων. Όσο πιο άσχημα γίνονται τα πράγματα, τόσο η ελπίδα μας στηριγμένη στο Θεό. Γιατί μόνο αυτός μπορεί. Η φυγή μοιάζει με την αυτοκτονία. Δηλαδή δεν αντέχω, θα πάω να αυτοκτονήσω. Ναι, αλλά τι συνέπειες. Ή ακόμη το έχω δει αυτό. Στη δουλειά μου δεν πάω καλά, θα παραιτηθώ. Δεν πάει καλά δουλειά, θα τα εγκαταλείψω. Θα φύγω από την οικογένειά μου. Δεν αντέχω άλλο με τη γυναίκα μου. Δεν αντέχω άλλο, θα φύγω. Αυτό είναι φυγή κατάρας. Φυγή κατάρας. Φυγή ταλαιπωρίας, απελπισίας. Εκείνο που θέλει ο Θεός, αδερφοί, είναι στη δυσκολία μας να πάμε πιο κοντά στο Χριστό. Πιο κοντά στο Χριστό. Με μεγαλύτερη προσοχή στην υπακοή. Πιο μεγάλη φροντίδα τον αγιασμό στη ζωή μας. Πιο μεγάλη αφιέρωση. Ο Δαβίδ, άντρας κατά την καρδία του Θεού, υψώνω το βλέμμα μου στα όρη. Από πού θα έλθει η βοήθειά μου? Δεν βλέπω από πού Θεού, από πουθενά. Δεν βλέπω κανέναν να μπορεί να με βοηθήσει. Και αμέσως βγάζει μέσα από την ψυχή του: η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου του Ποιήσαντος στον ουρανό και τη γη. Και η απάντηση του Θεού είναι άμεση: εγώ θα είμαι ο φυλάτων σε. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Δεν θα νιστάξω φυλάτων σε. Εγώ θα σε υπερασπίζομαι. Εγώ θα σε φροντίζω, εγώ θα σε ευλογώ. Και έτσι γινότανε. Πάντα έτσι γινότανε. Γιατί σε όλες τις απελπιστικές καταστάσεις ο Θεός έχει λύση. Σε όλα τα διέξοδα ο Θεός έχει τρόπο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν έχει μόνο τρόπο και δύναμη, έχει και χρόνο. Εκεί είναι που ο άνθρωπος τα χάνει, στο χρόνο. Γι' αυτό και μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος: έχετε χρίαν υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Αν δεν έχετε υπομονή, δεν μπορείτε να κάνετε το θέλημα του Θεού. Τώρα ο Σαούλ τι χρειάζεται? Υπομονή για να κάνει το θέλημα του Θεού, που είναι να περιμένει τον Σαμουήλ. Και τότε θα απολαύσει τις επαγγελίες του Πατρός. Έχετε ανάγκη υπομονής. Η υπομονή είναι το κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου του ευλογημένου. Να ξέρει να υποφέρει και τους ανθρώπους και τις καταστάσεις με αγάπη, με ελπίδα, με αγάπη στο Θεό, με τη βεβαιότητα στο Θεό ότι ο Θεός ξέρει, έχει τις λύσεις, μπορεί. Τίποτα δεν είναι αδύνατον εις το Θεό. Και όπως θα δούμε την άλλη Δευτέρα, πραγματικά ο Ιωνάθαν είπε: ίσως ενεργήσει ο Κύριος υπέρ ημών, διότι δεν είναι στον Κύριον εμπόδιον να σώσει δια πολλών ή δια λίγων. Αυτό είναι. Αυτή είναι η σκέψη που θέλει ο Θεός. Δεν είναι εμπόδιο στο Θεό να κάνει σωτηρία με πολλά, με λίγα. Δεν είναι τίποτα δύνατον στο Θεό. Ψωμίων είναι δι' ημάς. Θυμηθείτε ότι η απιστία των 10 από τους 12 απεσταλμένους από τον Μωυσή και τον Ααρών να δούνε τη γη Χαναάν, που όταν γύρισαν δυσφήμισαν τη γη και είπαν πω είναι ανακοίμ, εκεί είναι μεγάλες πόλεις, εκπαιδευμένοι στρατιώτες, εμείς είμαστε ψωμίων μπροστά του, είμαστε σαν ακρίδες μπροστά τους, τίποτα δεν είμαστε. Όμως ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεφ τι είπαν? Ψωμίων είναι δι' ημάς. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι με θυμών. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Είναι ο Θεός μαζί σου ή απομακρύνθηκε? Εάν είσαι στο θέλημα του Θεού, εάν πλησιάζεις το Θεό, ο Θεός με τα βεβαιότητας είναι μαζί σου. Εάν πλησιάζεις το Θεό ακόμη και ως ένοχος, ο Θεός θα είναι μαζί σου.
Αν πλησιάζεις το Θεό με αδυναμίες, ο Θεός θα είναι μαζί σου. Με ένα όρο θα τολμούσα να πω, εξητώντας τον Κύριο. Γιατί ο προσερχόμενος εις τον Θεό πρέπει να γνωρίζει ότι ο Θεός είναι και γίνεται και είναι και γίνεται μισθαποδότης. Όχι στους τέλειους, όχι στους άγιους, όχι στους ένδοξους, όχι στους χαρισματούχους, στους εξητούντας αυτόν. Πράγμα το οποίο ο Σαούλ εκείνη τη στιγμή το χάσε. Γιατί έχασε την υπομονή του. Φοβήθηκε. Απέκαμε. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει, θέλω πάντοτε να προσεύχεστε και να μην αποκάμετε. Εύκολα η ψυχή του ανθρώπου αποκάμει, γιατί είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου ο άνθρωπος μπορεί να στερεωθεί. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος έχει ένα μυστικό. Εμείς θα εμένομεν προσκαρτερούνται στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή. Τίποτα άλλο δεν έχουμε να κάνουμε. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε, αδερφοί. Όποια δυσκολία και αν παρουσιαστεί, όποιο και αν είναι το πρόβλημα, ο Θεός έχει τη λύση σε αυτούς που τον εξητούν μέσα από το Λόγο του Θεού και την προσευχή. Και αν αργήσει, θα έρθει. Δε βραδύνει ο Κύριος ως την εσβλογίζονται τούτο βραδύτητα. Μακροθυμεί ο Θεός. Μακροθυμεί. Μέσα στη μακροθυμία Του μας δίνει χρόνο και να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε και να πράττουμε το θέλημά Του. Και ο Σαούλ στα μισά της 7ης ημέρας απέκαμε. Για σκεφτείτε, αδερφοί, να αποκάμεις 10 λεπτά πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό ξέρετε τι λέει ο Χριστός. Όχι μόνο για την αρπαγή, αλλά και για την απαργή. Όταν θα έλθει ο Κύριος άραγε θα βρει την πίστη επί της γης. Όταν θα έρθει να κάνει έκβαση, θα σε βρει στην πίστη για να μπορέσει να ενεργήσει. Και θα κάνει έκβαση. Εξάπαντος θα κάνει έκβαση. Και η έκβαση θα είναι η τέλεια. Όχι αυτή που ζητάμε εμείς, ούτε αυτοί που φανταζόμαστε εμείς, ούτε αυτοί που επιποθούμε εμείς. Η έκβαση είναι αυτή που ο Θεός έχει σχεδιάσει προκαταβολής κόσμου για τον κάθε έναν από εμάς. Όταν θα κάνει αυτή την έκβαση θα είσαι εκεί που πρέπει για να τη λάβεις. Θα είσαι ή θα γυρίζεις γύρω γύρω μέσα στην απελπισία και στην απογοήτευση. Και ή το χειρότερο, θα αρχίζεις να κάνεις τα δικά σου όπως ο Σαούλ, που έκανε τα δικά του. Ναι, ξέρω τι θα κάνω. Θα κάνω εγώ το ολοκαύτωμα, εγώ την προσφορά, εγώ τη θυσία. Από πού και ως πού. Από πού και ως πού εσύ. Έτσι σκέφτηκε, έτσι φαντάστηκε. Ο χειρότερος σύμβουλος του ανθρώπου είναι η φαντασία του ανθρώπου από μια καρδιά που εξάπαντος είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, αλλά ιδίως δηλιάζουσα, φοβισμένη, αποκαμωμένη, μικροψυχείο άνθρωπος. Και έκαμε την προσφορά και μόλις τέλειωσε την προσφορά, τι κρίμα, ήρθε ο Σαμουήλ. Απέτυχε. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Φοβερό δεν είναι? Κύριε Ιησού Χριστέ μου, όταν το διαβάζω αυτό και όταν προσεύχομαι και το σκέπτομαι, με πιάνει τρόμος. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να περιμένει μια ώρα ακόμη? Ποιο ώρες ακόμη? 7 μέρες, επί 24 ώρες πόσο είναι? 200 ώρες. Στις 200 ώρες 2 ώρες παραπάνω δεν μπορούσε να περιμένει? Κύριε Ιησού Χριστέ μου,
Δεν μπορούσε. Ξέρετε, αδερφοί, πόσο εύκολα μπορούμε να πάθουμε αυτή τη ζημιά. Πόσο εύκολα. Σε όλες τις δραστηριότητές μας. Εγώ το έχω ζήσει ως εξής. Πολύ απλά. Ο Λόγος του Θεού λέει να πηγαίνουμε όταν είναι ασθενής να επισκεπτόμεθα και να προσευχόμαστε. Όταν πίστεψα, λίγα χρόνια είχα, πολύ λίγα, δίπλα στο σπίτι μου καθόταν μια αδελφή που είχε πιστέψει. Είχε πιστέψει, αλλά ήταν πολύ άρρωστη και έφευγε. Και της λέω της Άννας, πρέπει αύριο, Άννα, οπωσδήποτε να πάμε να προσευχηθούμε για την αδελφή. Ναι, μου λέει, πρέπει οπωσδήποτε. Και της λέω, μη τυχόν και φύγει και δεν προλάβουμε. Μου λέει, οπωσδήποτε. Πήγα στη δουλειά, γύρισα από τη δουλειά. Έφαγα και μου λέει, Άννα, πάμε. Όχι, της λέω, είμαι κουρασμένος, Άννα, σήμερα. Πάμε, βρε Γιώργο. Άννα, είμαι κουρασμένος. Έλα, ρε Γιώργο, πάμε. Α, παράτα με, της λέω, εσύ θα μου πεις, θα κάνω. Και μου λέει, εντάξει. Και το βράδυ πέθανε. Το ίδιο βράδυ. Ξέρετε τι μου έχει μείνει μέσα μου. Έχω μετανοήσει, έχω ζητήσει συγγνώμη, έχω εξομολογηθεί, έχω κλάψει, αλλά έχει μείνει μέσα μου. Και ξέρω ότι έχει μείνει και στον ουρανό. Βέβαια με έχει συγχωρήσει ο Θεός. Αλλά αυτό που επρόκειτο να πάρω, δεν το πήρα. Ποιο? Ασθενής ήμουν και με επισκεφθήκατε. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο, αδερφοί? Ότι το έπαθα και δεύτερη φορά. Άλλη μία παρόμοια. Εύκολα μπορεί να το πάθουμε. Μην κατηγορήσουμε τον Σαούλ. Διότι ο Σαούλ ήταν ταπεινός. Ήταν υποτεταγμένος. Φοβήθηκε. Αλλά ξέρετε, αδερφοί, τι δεν είχε ο Σαούλ? Δεν είχε αυτή την αγάπη στο Θεό, την ελπίδα στο Θεό, την πίστη στο Θεό, ότι αυτός που έκανε όλα όσα μου υποσχέθηκε θα πραγματοποιήσει, αυτό δεν θα πραγματοποιήσει. Αφού όλα δεν μας τα έχει πραγματοποιήσει. Βλέπω ανθρώπους, ας πούμε, που τους λείπει ένα. Έχουν 99 και τους λείπει ένα. Αχ, δεν αντέχω. Λέω, κυρία μου, έχει 99. Δεν αντέχω αυτό, προσεύχομαι ακόμη τίποτα. Βρέχεις 99. Ναι, αλλά αυτό το ένα δεν το αντέχω και χάνομαι και θα φύγω και... Βρέχεις 99. Αυτή είναι η καρδιά η απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Αντί να θυμόμαστε τις ευεργεσίες, θυμηθείτε, λέει, το λάκκο από τον οποίο ανορίχθητε. Θυμήσου ποιος ήσουν, αβρε Σαούλ. Ένας άγνωστος, ασήμαντος, και σε έκανα βασιλιά. Δεν μπορείς να με εμπιστευθείς μια ώρα? Ο Θεός να μας φυλάει. Να σου πω κάτι, όλοι έχουμε 99. Για να μην πω 99, μοίρια τάλαντα μας έχουν συγχωρεθεί. Μοίρια τάλαντα, όχι 99. Μοίρια τάλαντα. Πού θα είμαστε αν δεν ήταν ο Χριστός στη ζωή μας? Τι θα είμαστε? Μα αυτό το μικρό που μας λείπει, έμα να μην έχουμε και έναν σκόλοπα στη ζωή μας. Να μην έχουμε και κάτι να μας δοκιμάζει ο Θεός αν είμαστε δόκιμοι. Να μην έχουμε και κάτι που να φανερωθεί ότι κάτι έκανε ο Θεός στη ζωή μας. Ή μάλλον ο Θεός έκανε πολλά. Κάτι κάνουμε κι εμείς για το Θεό. Και να σας πω και κάτι. Ποτέ δεν θα τα έχουμε και τα 100. Μπορεί αυτό το 100ο να το έχουμε, θα έρθει ένα 101ο που δεν θα το έχουμε. Θα μας δώσει και το 101ο, θα έρθει το 102ο και δεν θα το έχουμε. Έτσι θα πάμε στον ουρανό. Μην αφήνουμε την καρδιά μας να μεταμεγαλώνει. Χάθηκα! Κάτσε που χάθηκες, πώς χάθηκες? Έχασα το πορτοφόλι μου και χάθηκες.
Έχετε δει να χάνουν το πορτοφόλι τους, πώς κάνουνε? Εγώ πρώτος. Το πορτοφόλι σου θα το ξαναβρεις, βρε. Και αν δεν το ξαναβρεις, θα ξαναγοράσεις καινούριο. Μας πιάνει απελπισία. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Βέβαια, για αυτόν που έχει το πρόβλημα είναι τεράστιο. Για μας τους άλλους το βλέπουμε μικρό. Αλλά το δικό μας το βλέπουμε τεράστιο. Κάθε ένας το δικό του το βλέπει τεράστιο. Όταν όμως το βλέπεις τον άλλον, λέει, μα πώς κάνεις έτσι? Έτσι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Πώς κάνει, κοίτα πώς κάνει, κοίτα πώς κάνει, λέμε. Αλλά εμείς κάνουμε πρώτα. Θεός να μας φυλάει. Έρχεται ο Σαμουήλ και του λέει, τι έκανες εκεί? Λέει, τι έκανα? Το δεύτερο μεγάλο λάθος του Σαούλ. Λέει, δεν σου είπα ο Θεός, δεν σε προσέταξε ο Θεός, δεν σε διέταξε ο Θεός, να περιμένεις 7 μέρες και θα έρθω και θα κάνω εγώ τη θυσία και θα σου πει ο Θεός τότε τι να κάνεις. Κοιτάξτε, του είχε υποσχεθεί, περίμενε, θα έρθω και θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Θα σου δώσω εγώ συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις. Λέει, μα φοβήθηκα, απογοητεύτηκα, απελπίστηκα και είπα να κάνω τη θυσία. Λέει, αυτό που έκανες είναι φοβερό. Σήμερα ο Θεός θα σου έλεγε ότι στηρίζω τη βασιλεία σου σε σένα και στην οικογένειά σου στους αιώνες των αιώνων. Ακούτε τι θα του έλεγε, αδερφοί. Ακούτε τι έχασε. Σήμερα ο Θεός θα στήριζε την βασιλεία του, στην οικογένειά σου ή στους αιώνες των αιώνων. Δεν θα λέγαμε τώρα ότι ο Χριστός γεννήθηκε, που δεν θα γινότανε, από τον Δαβίδ, αλλά λέγαμε ότι γεννήθηκε από τον Σαούλ. Και ποιο ήταν το δεύτερο σοβαρό λάθος του? Δεν μετενόησε. Δεν είπε, πω τι έκανα. Κύριε, συγχώρεσέ με. Ελέησέ με. Δεν ξέρω τι θα έκανε ο Θεός, αλλά ξέρω ότι θα το συγχωρούσε. Και δεν ξέρω τι θα έκανε, γιατί είπε ότι ο Θεός τώρα, μετά από αυτό που έκανες, έψαξε και βρήκε άνδρα κατά την καρδία του, τον οποίο θα προσδιορίσει να είναι βασιλιάς. Δεν τον απέβαλε εκείνη τη στιγμή. Έμεινε για 40 χρόνια βασιλιάς ο Σαούλ. Αλλά εκείνη τη στιγμή έχασε το μέλλον του, τη συνέχεια του, τον καρπό του. Και τώρα διακινδυνεύει και τη σωτηρία του, που θα τη χάσει σε λίγο. Και ενώ έχει το Πνεύμα το Άγιο, θα αποσυρθεί το Πνεύμα το Άγιο. Ο Σαούλ ο καημένος δεν μετενόησε καθόλου. Ας πω την αλήθεια, όταν το διαβάζω το σπλαχνίζω, με λέω το φουκαρά. Ένας άνθρωπος καλός, ένας δούλος του Θεού, πώς την έπαθε έτσι? Και το ξαναλέω, πώς την έπαθε έτσι? Ξέρετε πόσο εύκολα μπορούμε να την πάθουμε? Έτσι. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Ούτε να μετανοήσει, ούτε να πάει στο Θεό και να πει, μάρτησα, έκανα λάθος, δεν το σκέφτηκα, φοβήθηκα, συγχώρεσέ με Θεέ μου. Τίποτα, επέμεινε. Και ο Σαμουήλ τον εγκατέλειψε και σηκώθη ο Σαμουήλ και ανέβη από Γαλγάλων εις Γαβά του Βενιαμίν, και ο Σαούλ ηρύθμισε τον λαό, τον ευρυθέντα μετά αυτού, περίπου 600 άνδρες. Αλλά πια ο λόγος του Θεού έχει εκπληρωθεί, ότι επειδή δεν εφύλαξες εκείνον το οποίον προσέταξε εισαι ο Κύριος, γι' αυτό και η βασιλεία σου δεν θα στηριχθεί πια σε σένα και στην οικογένειά σου. Και από εδώ και πέρα αρχίζουν τα προβλήματα μεγαλύτερα τώρα πια, πολύ μεγαλύτερα. Εξήλθαν, λέει, λάτε εκ του στρατοπέδου των Φιλιστέων σε 3 σώματα και άρχισαν να λαιλατούν το λαό Ισραήλ. Επιπλέον ο λαός Ισραήλ ήταν σε τραγική κατάσταση, γιατί δεν είχε ούτε οπλισμό. Οι Φιλιστέοι
Δεν άφηνα να υπάρχει σιδηρουργός μέσα στους Εβραίους, στο λαό Ισραήλ, για να μην φτιάξουν ρομφαίες και όπλα, και όποιος ήθελε να ακονίσει, να φτιάξει την αξίνα του, να φτιάξει το τσεκούρι του, να φτιάξει τα εργαλεία του, πήγαινε στους Φιλιστέους και τα φτιάχνανε. Άρα σε απόλυτη αδυναμία. Όμως την απόλυτη, σε απόλυτη αδυναμία τώρα, 600 άντρες, αμέτρητος ο εχθρός, χωρίς όπλα, τι μπορεί να κάνει τώρα ο λαός Ισραήλ? Είναι, αδερφοί αγαπητοί, αυτό που θέλει ο Θεός να διδασκόμεθα από το Λόγο Του, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατον στο Θεό. Ο Θεός έχει λύσεις. Ο Θεός έχει πρόνοια. Ο Θεός έχει προβλέψει. Ξέρετε, όταν μου το λέει αυτό ο Θεός έχει προβλέψει, γεμίζω από χαρά. Γιατί όταν προβλέπει ο Θεός, προβλέπει κάτι που δεν μπορούμε να το φανταστούμε εμείς. Πού να φανταζόταν ο Αβραάμ όταν ανέβαινε να θυσιάσει τον Ισαάκ, ότι ο Θεός είχε προβλέψει ένα κρυάρι πιασμένο, εκεί που οδηγούσε όμως ο Θεός τον Αβραάμ, γιατί ο Αβραάμ δεν πήγε όπου ήθελε. Ο Θεός του είπε, σε αυτό το όρος θα πας. Και εκεί τα είχε όλα έτοιμα. Ο Αβραάμ δεν το ήξερε. Ένα κρυάρι πιασμένο περίμενε τον Αβραάμ να το θυσιάσει. Αλλά ο Αβραάμ δεν το ήξερε, και όταν το ρώτησε ο γιος του, δεν έχουμε ζώο, έχουμε φωτιά, έχουμε μαχαίρι, έχουμε ξύλα, ζώο, τι θα θυσιάσουμε? Και είπε διαπίστεως αυτό που θέλει ο Θεός να λέμε κι εμείς, ο Κύριος θα προβλέψει. Μπορεί η πρόβλεψη του Θεού να πάει τζάμπα? Βέβαια. Αν πας αλλού από εκεί που σε πάει ο Θεός. Ή αν κάνεις άλλα από αυτά που θέλει ο Θεός. Εκεί τότε η πρόβλεψη είναι τζάμπα. Θυμηθείτε τον Παύλο. Αποφάσισε να πάει να κηρύξει στην Ασία, στη Μυσία, στη Βιθανία, και το Πνεύμα το Άγιο του λέγει όχι. Δεν όμως επέμενε και έφτασε μέχρι την Τροάδα. Και στην Τροάδα του λέει, παίρνε απέναντι τώρα. Γιατί? Γιατί εκεί έχω προβλέψει και προετοιμάσει τα πάντα. Εκεί είναι η Λυδία, εκεί είναι η προσευχή έτοιμη, εκεί είναι ο δεσμοφύλακας και εκεί είναι το έργο. Μα εγώ θέλω να πάω στην Ασία. Στην Ασία την άλλη φορά θα έχω προετοιμάσει, θα έχω προβλέψει. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι, αδελφοί, να περπατάμε σε αυτά που έχει ετοιμάσει ο Θεός. Και πόσο τρομερό είναι να πηγαίνουμε σε πράγματα που δεν έχει ετοιμάσει ο Θεός. Όταν στο επόμενο ταξίδι ο Παύλος πήγε στην Ασία, όλα ήταν έτοιμα. Ήταν εκεί ο Απολλός που είχε ανοίξει το δρόμο, ήταν ο Ακύλας και η Σαπφύρα που εξήγησαν στον Απολλό, ήταν οι 12 μαθητές του Απολλό. Και όταν έφτασε εκεί ο Παύλος, το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε σε όλη την Ασία. Εάν πήγαινε στο προηγούμενο ταξίδι στην Ασία, τίποτα δεν θα γινότανε. Έχει προβλέψει. Το πιστεύουμε αυτό, αδερφοί? Έχω μέσα μου έτσι μια δύναμη να σας το φωνάξω. Έχει προβλέψει για τον καθέναν ο Θεός. Μη χάσουμε αυτό που έχει προβλέψει. Να περπατάμε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Ο Θεός τα έχει όλα έτοιμα. Αλλά να πας εκεί που έχει προσδιορίσει ο Θεός και να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Εκεί που έχει προσδιορίσει ο Θεός, τα έχει έτοιμα. Γι' αυτό ποτέ να μην λέμε σε έναν άνθρωπο, κάνε αυτό, πήγαινε εκεί, πήγαινε εδώ. Ας τον άνθρωπο να τον οδηγεί ο Θεός. Τι να κάνω αυτό, του λέω, προσευχή σου. Πού να τολμήσω να πω? Ξέρω εγώ τι έχει προβλέψει ο Θεός, εκτός και αν μου το φανερώσει ο Θεός. Και έρχονται πολλοί και μου λέει, προσευχή σου να μας μιλήσει ο Θεός. Εκεί τρέμω. Ούτε στα παιδιά μου δεν έχω προσευχηθεί. Είναι ευθύνη του καθενός.
να ξέρει πού θα πάει και να ξέρει τι θα κάνει. Αλλά από ποιον? Από τον Κύριο. Όχι από την καρδιά μας, όχι από τους γονείς μας, όχι, τους ακούμε και ποτασόμεθα, όχι από τους αδελφούς μας, όχι από τους πρεσβύτερους, όχι από τον ποιμένα, από τον Κύριο, αδελφοί. Μόνο ο Κύριος είναι ο παντοδύναμος, ο πάνσοφος, και αυτός που μας αγαπάει με αγάπη σε αιώνια. Βεβαίως θα αγαπάμε τα παιδιά μας, αλλά ο Θεός θα αγαπάει με αγάπη σε αιώνια. Βεβαίως αγαπάμε τους αδελφούς μας, αλλά ο Θεός αγαπάει τους αδελφούς μας με αγάπη σε αιώνια. Ώστε ο καθένας να σηκώνει το δικό του το φορτίο και να δώσει λογαριασμό για το δικό του έργο, για τις δικές του αποφάσεις, για τη δική του πορεία. Γιατί ο Θεός έχει εξουσία να παρατηρεί τη ζωή εκάστου και κατά το έργο εκάστου και κατά την οδόν εκάστου να ανταποκρίνεται και να ανταποδίδει. Άρα ποιος είμαι εγώ να πω σε αυτόν ή σε εκείνον κάνε αυτό? Ποιος είμαι εγώ? Τι είμαι εγώ? Ποιος με έβαλε? Τι ωραία όμως που όλοι να έχουμε αυτό το πνεύμα. Ο Κύριος θα μας φωτίσει, ο Κύριος θα προβλέψει, ο Κύριος θα μας διδάξει, ο Κύριος θα μας οδηγήσει, ο Κύριος μας αγαπάει. Και εμείς τι δουλειά θα κάνουμε? Μόνο να υπηρετούμε, τίποτα άλλο. Μόνο να υπηρετούμε. Να περιθάλπτουμε, να στηρίζουμε, να παρηγορούμε, να ενισχύουμε, όχι να διδάσκουμε, ούτε να οδηγούμε, ούτε να κατευθύνουμε, ούτε να δίνουμε εντολές. Να υπηρετούμε. Ο Απόστολος Παύλος με μεγάλη, με απόλυτο τρόπο και με μεγάλη παρησία λέει, δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας. Κηρύττουμε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον, εαυτούς δε δούλους πάντων ημών. Δούλος. Πόσο φοβερό είναι που υπάρχουν άνθρωποι που λένε, για να πάρεις κοινωνία θα έρθεις να εξομολογηθείς εμένα. Φοβερό, αδερφοί. Αν δεν εξομολογηθείς εμένα, κοινωνία δεν παίρνεις. Και το χειρότερο, έρχονται εξομολογούνται σε μένα. Έκανες τόσο μεγάλο, 6 μήνες θα κάνεις να πάρεις κοινωνία. Κοιτάξτε τι γίνεται. Γίνεται ο άνθρωπος Θεός. Και ο Θεός αρνείται να δώσει τη δόξα του και την εξουσία του σε άλλους ανθρώπους. Σε ποιον θα πάω να εξομολογηθώ? Στον Κύριο. Γιατί αυτός με αγαπάει. Αυτός πέθανε για τις αμαρτίες μου. Αυτός έχισε το αίμα του. Και αυτός θα μου πει τι θα κάνω. Και όχι μόνο αυτό, σε όλα, αδελφοί. Μόνο όσοι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο είναι παιδιά του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν θέλω να ζείτε μόνο κάτω το Πνεύμα, αλλά το σημαντικότερο είναι να περπατάτε κάτω το Πνεύμα, δηλαδή κάτω τις επιθυμίες και το θέλημα του Πνεύματος του Αγίου, όχι μόνο να ζεις και να περπατάς τη ζωή σου. Πού θα πας, τι θα κάνεις, πού θα εργαστείς, πώς θα εργαστείς. Και τότε, αδερφοί αγαπητοί, να ξέρουμε ότι αυτά που έχει προβλέψει ο Θεός είναι μοναδικά για τον κάθε έναν από εμάς. Μοναδικές ευλογίες. Μοναδικές, τέλεια. Και όχι μόνο αυτό, πολύ σκαρπός εδώ. Και το σημαντικότερο απ' όλα, πλήρης ο μισθός μας στον ουρανό. Αμήν. Να ψάλλουμε τον ύμνο 100.